να προστατεύσουμε το πνεύμα της φλόγωσης ώστε να συνάδει με τις μακρόχρονες και ανεκτήμητες παραδόσεις σας. Και η αφή της φλόγας στην Ολυμπιακή Δάδα του Βανκούβερ 2010 από την Μαρία Ναυπλιώτου, την Προθιέρια. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι μια έμπνευση. Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, η Δάδα, φίλες και φίλοι, την έχει σχεδιάσει ενώ παίρνει την Ολυμπιακή Δάδα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Είναι εμπνευσμένη από τη γη του Καναδά. Θα το δώσει στον τώρα τη φλόγα, τώρα γίνεται η παράδοση. Η μεγάλη στιγμή που οι Καναδοί παίρνουν στα χέρια τους το Ολυμπιακό σύμβολο, την Ολυμπιακή φλόγα. Το φως της Ολυμπίας, το φως της ειρήνης. Και εμείς από εδώ θα... Ένα φως που θα βλέπουν όλος ο κόσμος κατά τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, φίλοι και φίλοι, είναι πολύ δημοφιλείς στο μεγαλύτερο μέρος της γης. Εντάξει, σε εμάς δεν είναι και τόσο η αλήθεια είναι, αλλά θα ανάψουν εδώ τους φανούς της ασφάλειας. Λέγαμε για την Ολυμπιακή Δάδα ότι έχει μήκος 94,5 εκατοστά και είναι εμπνευσμένη από τη γη του Καναδά. Οι δυνατότητες και οι απαλές λίες γραμμές που αφήνουν στο χιόνι και στον πάγο τα χειμερινά αθλήματα. Αυτό περιγράφεται στα σχέδια του Μπομπαρντιέρ Βανόκ, που είχε την ευθύνη του σχεδιασμού της Ολυμπιακής Δάδα, η οποία δεν είναι και ελαφριά, είναι ένα κιλό και 600 γραμμάρια. Η Ολυμπιακή φλόγα λοιπόν στα χέρια του Γενικού Διευθυντή, του Εκκλησιακού Διευθυντή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, των αγώνων Vancouver, που αναφορεί για το μεγάλο ταξίδι. Το ταξίδι που για 106 μέρες θα κάνει στον Καναδά, 12.000 δρομείς έχουν ετοιμάσει σε κάθε πόλη οι Καναδοί, καθώς θα γίνεται η λαμπαδιδρομία στη χώρα τους. 12.000 λοιπόν δρομείς θα περιδιαβούν όλο τον Καναδά, όπως ακούσατε μάλλον, 90% της χώρας θα καλυφθεί από την Ολυμπιακή λαμπαδιδρομία. Και αξίζει να πούμε ότι στα δώρα που έδιναν οι εκπρόσωποι του Καναδά στις πόλεις ελληνικές ήταν ένα κουτάκι από τους αυτόχθονες κατοίκους του Καναδά, τους Ινδιάνους, που έλεγαν ότι κοιμώνται με αυτό μαζί, κάνουμε ένα δώρο για να κοιμάστε με αυτό μαζί, και βάζαν οι Ινδιάνοι ό,τι πιο πολύτιμο έχουν μέσα και ρωτάγαν όλοι τι είναι αυτό και λέγανε τα όνειρά τους. Ήταν εκπληκτικό και ήταν όμορφο. Ινδιάνικο, πολύ ωραίο, μπράβο, πολύ όμορφο. Λοιπόν, φεύγει η φλόγα. Ταξιδεύει λοιπόν, άρχισε το ταξίδι για τον Καναδά. Εδώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακών. Εμείς θα ευχηθούμε καλό ταξίδι στην Ολυμπιακή φλόγα και καλή επιτυχία και στους αθλητές, στους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες και φυσικά στους Έλληνες αθλητές που θα πάρουν μέρος στην μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση. Τα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα δίνουν την ευκαιρία σε πολλά παιδιά της περιφέρειας όπου οι θερμοκρασίες το επιτρέπουν να αθλούνται, να γυμνάζονται. Κοίτα να σου πω.